σε αγώνα δρόμου για να εξασφαλιστεί η μίσθωση κατάλληλου ξενοδοχείου στο οποίο θα μεταφερθούν οι πυρόπληκτοι φοιτητές μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, βρίσκεται το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ο πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Ο κ. Ζέρβας ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η οριστική λύση αποτελεί μόνο η ανέγερση νέων εστιών, η οποία όμως εξαρτάται από μακροχρόνιες διαδικασίες που θα διαρκέσουν τουλάχιστον 3 χρόνια. Από εμπειρία σας λέω ότι τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια μην περιμένετε να υπάρχει χτισμένη καινούργια εστία. Για να γίνει καινούργια εστία και να γίνουν όλα αυτά που σας περιγράφω, θέλει τον καθορισμό του οικοπαίδου, θέλει διαγωνισμό για να γίνει μελέτη, διαγωνισμό για να γίνει κατασκευή. Και μέχρι τότε, κύριε Ζέρβα, θα σας ρωτούσε. Η λύση κανείς θα είναι το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο. Όπως εξήγησε ο κύριος Ζέρβας, μέχρι την ανέγερση νέας εστίας, οι δικαιούχοι φοιτητές θα μένουν σε ξενοδοχείο, τοποθετώντας τον ερχόμενο Μάρτιο το νέο διαγωνισμό για τη μίσθωση ξενοδοχείου, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες έως το 2020. Οι ευθύνες ξεκινάνε τώρα. Οι ευθύνες ξεκινάνε. Έχουμε καλές προδιαγραφές ή δεν έχουμε? Τα παιδιά τις διαβάσαν, τις είδαν και είπανε ότι δεν νομίζουμε ότι θα βρεις ξενοδοχείο με αυτές τις προδιαγραφές. Αυτό μου είπαν τα παιδιά το πρωί, συζήτηση που είχαμε. Ελπίζω ότι μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός θα βρούμε, θα πάνε τα παιδιά στο ξενοδοχείο και θα είμαστε εντάξει. Μάλιστα. Η επόμενη ανάθεση πρέπει να καταλαμβάνει το 19 και το 20. Δηλαδή πρέπει να κάνει μια δέσμευση δαπάνης για το 20, όχι μόνο για το 19 που κάναμε φέτος. Σπεύδοντας να προλάβει τυχόν αντιδράσεις, ο κ. Ζέρβας έκανε και έκκληση στις τράπεζες να μην καθυστερήσουν την αποδέσμευση των χρημάτων που έχουν μπει στους λογαριασμούς των πυρόπληκτων φοιτητών. Κάνω έκκληση, αν γίνεται. Αν έχει βαλέρα αυτή η ιστορία στην τράπεζα, ας μην το εξασκήσουν οι τράπεζες. Το βαλέρ είναι η χρονοκαθυστέρηση 2 ημερών που καταθέτεις τα λεφτά, είναι στο λογαριασμό σου, αλλά μπορεί να τα πάρεις μετά από 2 μέρες. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα παρακαλούσε οι τράπεζες να μην ασκήσουν το βάλερ όσον αφορά τους φοιτητές αυτούς.